Φαίνεται πως η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Δημότυχο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επίλυση ενός ζητήματος που για τον διευθυντή της μονάδας τεχνητού νεφρού, τον κύριο Κασοτάκη, τον είχε εξαντλήσει και τον είχε φτάσει σε απόγνωση. Γι' αυτό και με κάθε τρόπο ζητούσε βοήθεια. Το ίδιο έκανε και από τον κύριο Ξανθό, προκειμένου η μονάδα να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό, καθώς η ψυχική αλλά και η σωματική του κόπωση είχαν υπερβεί τα ανθρώπινα όρια. Ο κύριος Κασοτάκης δεν θα είναι πια μόνος και οι νεφροπαθείς θα εξυπηρετούνται ακόμη καλύτερα, αφού στόχος είναι το προσεχές διάστημα να μπει σε λειτουργία ακόμη μία τρίτη βάρδια. Η μονάδα λοιπόν ενισχύθηκε όχι με ένα, όχι με δύο, αλλά με πέντε γιατρούς, οι οποίοι και μετακινήθηκαν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Κέντρο Υγείας Σουφλίου, αλλά και από τον στρατό. Έτσι, όχι απλά καλύφθηκε, αλλά υπερκαλύφθηκε το κενό της αποχώρησης ενός επικουρικού γιατρού. Μετά από 10 και πλέον έτη λειτουργίας της, η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Δημοτήχου κατόρθωσε να εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 50 νεφροπαθείς, ξεπερνώντας κατά πολύ την παραγωγική δυναμικότητα που προβλέφθηκε κατά το σχεδιασμό της. Από ό,τι φαίνεται και αν όλα πάνε καλά, την άνοιξη θα μπει και η τρίτη βάρδια για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι νεφροπαθείς όχι μόνο του Δημοτήχου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και οι νεφροπαθείς που έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην περιοχή μας. Έτσι ακριβώς είναι. Σήμερα ήδη είχα μία συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος και την υπεύθυνη του νοσηλευτικού προσωπικού για να δούμε τις προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Από άψη ιατρικού προσωπικού, για να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έχουμε το ευτύχημα ότι πλέον μας ενισχύει και στρατιωτικός γιατρός, ειδικότητας παθολογίας.